Άρση, αλλά με πολύ αυστηρούς κτηνιατρικούς όρους, μπαίνει στα οριζόντια μέτρα απαγόρευσης φαγής μικρών μυρικαστικών μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που από την ερχόμενη Δευτέρα έδωσε το πράσινο φως να ανοίξουν τα σφαγεία σε περιοχές που δεν είχαν κρούσματα πανόλης. Αυτό σημαίνει ότι για το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Λασίθι τα μέτρα πια δεν θα ισχύουν και πως μένει μόνο το Ηράκλειο που είχε κρούσματα να δοθούν οδηγίες τα επόμενα 24 ώρα. Θέλουμε τα σφαγεία να ανοίξουν για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία μας. Έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και επιπλέον βλέπουμε μια πολύ θετική συνεργασία των παραγωγών σε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία κάναμε, στους ελέγχους οποίους κάναμε. Ο κάθε παραγωγός συμπεριφέρθηκε θετικά και ατομικά και συλλογικά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό το πρόβλημα. Οπότε είναι σημαντικό να σφαγούν, να πάνε σε σφαγή με αυστηρά πρωτόκολλα, με προσοχή μεγάλη, να σφαγούν τα ζώα μας προκειμένου να συνεχίσει η οικονομία να λειτουργεί. Δεν λέμε για το Ηράκλειο, εμείς λέμε για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες που η νομοθεσία δεν τις δεσμεύει. Τις έχει όμως δεσμεύσει η απόφαση που έχει πάρει η Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Η απόφαση του Υπουργείου ήρθε μετά από ξεκάθαρο αίτημα φορέων και κτηνοτρόφων του νησιού, το οποίο υπέγραψε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Κρήτης, που πατώντας στο ότι μέχρι και τις 10 Αυγούστου που έγινε η τελευταία δειγματοληψία δεν υπήρχε κανένα κρούσμα πανόλης, απίφθινε το αίτημα για άνοιγμα άμεσα. Από σήμερα δηλαδή 16 Αυγούστου να αρθούν τα μέτρα για τις περιφερειακές ενότητες που δεν είχαν καθόλου κρούσματα, σημειώνοντας ότι το βάρος της οικονομικής απώλειας για τους κτηνοτρόφους ήταν δυσβάσταχτο. Πιστεύω ότι αυτά τα οριζόντια μέτρα δεν μπορούν να κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Δεν πήγαινε άλλο. Είναι προφανές, δεν μπορεί να έχει τόσα ζώα, ο κάθε κτηνοτρόφος να έχει στο στάβλο του όλα αυτά τα ζώα. Αυτό σημαίνει οικονομικό κόστος. Σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλύπτονται οι κοινωνικές υποχρεώσεις και η αγορά της Κρήτης με ρουμάνικα κρέατα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη διατροφική συνήθεια των πολιτών. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα πολύ γρήγορα να επανέλθουν τα ντόπια κρέατα, τα οποία είναι πλούσια σε διατροφική αξία, τα οποία δεν επηρεάζονται, όπως έχουμε πει, από αυτή την νόσο της πανόλης. Είναι ασφαλές τα προϊόντα μας και μπορεί ο κάθε καταναλωτής να τα καταναλώνει. Μπορεί το Υπουργείο να μην αποφάσισε να ανοίξει πριν τις 19 του μήνα τα σφαγεία, ωστόσο η εξέλιξη αυτή δείχνει σε αυτή τη φάση να ικανοποιεί, καθώς και ανταποκρίνεται στην ανάγκη να επανέλθει έστω και με όρους η κανονικότητα στις αγορές, αντιμετωπίζοντας όμως ταυτόχρονα και τον κίνδυνο της πανόλης, που αν αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπιστεί ολιστικά, ενέχει τον κίνδυνο να καταστρέψει συνολικά την κτηνοτροφία. Θα υπακούσουμε σε ό,τι μας πει το Υπουργείο, που έχει και την κεντρική ευθύνη για την πορεία του νοσήματος. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μείνουμε καθαροί από πανόλη, για να έχουμε η κτηνοτροφία μας να έχει ένα καλό αύριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε να σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, λες, και δεν υπήρξε πανόλη. Υπήρξε πανόλη, υπάρχει πανόλη, πρέπει να προσέχουμε για να μην υπάρχει εξάπλωση. Μπορεί στην Κρήτη να είμαστε καθαροί, θα πρέπει να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Οπότε ξεπερνάμε το μεγάλο πρόβλημα, κερδίζουμε την πρώτη μάχη και πάμε να κερδίσουμε τις επόμενες.